Με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών οδηγούνται στον εισαγγελέα δύο άνδρες από τον ασώματο του Δήμου Φίνικα, οι οποίοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους ποσότητες κάναβης αλλά και δύο φυτόρια. Από την πρώτη μέρα κιόλας λειτουργίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υπόδιευσης Ασφαλείας Ρεθύμνου περίλθε πληροφορία στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ότι δύο 40χρονοι καταγόμενοι από χωριό του Δήμου Φοίνικα κατέχουν και διακινούν ποσότητες κάναβης. Πρόκειται για μια επιτυχία του νεοσύστατου τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ρεθύμνου, στο οποίο έφτασαν οι πληροφορίες για τους συγκεκριμένους άνδρες, η ηλικία των οποίων είναι τα 40 έτη. Ομάδα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εντόπισε τα άτομα αυτά και τα έθεσε σε διακριτική παρακολούθηση. Αμέσως τέθηκαν υποστενή παρακολούθηση και χτες το απόγευμα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, καθώς έρευνα που ακολέθουσε στα σπίτια τους εντοπίστηκαν 800 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ σε αγροτική τοποθεσία που τους ανήκε βρέθηκαν επίσης 20 δεδρύλια. Μετά από μία εβδομάδα και αφού είχαν εντοπιστεί οι χώροι που χρησιμοποιούν καθώς και οι οικείες τους, ακινητοποιήθηκαν και με τη συνδρομή αστυνομικών του ΑΤΑΦ Λάμπης και τα Ρεθύμνου έγιναν νομότυπες έρευνες. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 περίπου γραμμάρια ακατέργαστη κάναβη, ενώ σε χώρους που χρησιμοποιούν σε αγροτεμάχια καλλιεργούν το επιμελώς 20 δεντρίλια κάναβης, εκ των οποίων τα 10 θα έλεγαν είναι φυτόρια, ενώ τα άλλα 10 ήταν σε πλήρη ανάπτυξη από 20 εκατοστά έως 1 μέτρο. Οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είναι αποφασισμένοι να επιφέρουν κέριο πλήγμα στο φαινόμενο της εμπορίας και της διακίνησης των ναρκωτικών που και αυτό το καλοκαίρι ανθεί στον νομό Ρεθύμνου. Θα ήθελα να πω στους πολίτες του Ρεθύμνου να αγκαλιάσουν την υπηρεσία αυτή, διότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι πρόβλημα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου και γενικότερα της αστυνομίας, αλλά είναι πρόβλημα όλων μας και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο να σταματήσει η εμπορία. Διότι η εμπορία, με την εμπορία κάποιοι βγάζουν αρκετά χρήματα και κάποιοι άλλοι οδηγούνται αρχικά στη φτώχεια και συνέχεια στο θάνατο.